καταρχήν από τον γηπεδούχο Απόλλωνα Λάρισσας, με προπονητή φυσικά τον Βραζιλιάνο, τον Μαρσέλο Τροίζη. Τερματοφύλακας λοιπόν είναι ο Βασίλης Ματζάρης, στόπερ ο Δημήτρης Σουγιώτης και ο Άγγελος Καρατάσιος, αριστερό πάκο ο Κώστας Κουρτεσιώτης και δεξί ο Κωνσταντίνος Κούπρας, αμυντικά χαφ ο Κώστας Χατζής και ο Λούκας Ράμος, ο ένας από τους τέσσερις Βραζιλιάνους που έχει ο Απόλλων. Στην τριάδα της επιθετικής γραμμής ο Μαρκολίνο, ο Νέτο Μαρκολίνο το δεκάρι, αριστερό χαφ ο Δημήτρης Τασκιούλης και δεξί ο Λούκας Πολέτο, και κορυφή είναι ο Λουκάου. Αυτή είναι η δεκάδα του Απόλλωνα. Τώρα ο πρωτοπόρος βαθμολογίας, ο Βόλος, με προπονητή τον Ισπανό τον Χουάν Φεράντο, τερματοφύλακας ο Φώτης Καραγκιολίδης, στόπερ ο Αλέξανδρος Γκαλίτσιος και ο Κωνσταντίν Καρίκη, δεξί πάκο ο Αντώνης Δεντάκης, αριστερό ο Δημήτρης Ουνγιαλίδης, τα δύο αμυντικά χάφ ο Αργεντινός Λούκας Γκαρσία και ο συμπατριώτης του ο Σεμπαστιάν Καμπαγέρο. Στην τριάδα ο επίσης Αργεντινός γνωστός σε όλους Πίτου Γκαρσία ο Πολύπυρος, ο Κάρλος Κότο ο Ισπανός είναι δεξιά, ο Ηλιόπουλος αριστερά, και στην κορυφή ο πρώτος σκόρερ της βαθμολογίας με 9 γκολ ο Βασίλης Μάντζης, που φοράει και το νούμερο 9 και έχει την πάλα αυτή τη στιγμή στην μεσαία γραμμή, στο σημείο της σέντρας, για να έχουμε ξεκίνημα στο παιχνίδι. Και ο Κουρτεσιώτης να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Έδωσε το Μαρκολίνιο. Ο Τασκιούλης έχασε την πάλα. Ο Μάτζης εκεί προσπάθησε, τελικά πήγε δεξιά η μπάλα. Για να δούμε την πρώτη επιθετική προσπάθεια του Απόλλωνα. Το σουτ που έγινε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Αυτό το πρώτο σουτ. Εκτός έδρας απώλεια βαθμολογική ο Βόλος ακόμα δεν έχει. Ο Μάτζης θα αλλάξει την μπάλα, φεύγει δεξιά. Θα βγάλει τη σέντρα, ευκαιρία. Φωνάζουν για πέναλτι οι παίκτες του Βόλου. Και ο Λούκας Ράμος το πλάγιο. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση πριν τον γκολ. Δεν φάνηκε να είναι καθαρή ανατροπή. Υπάρχει όμως μια επαφή. Άφησε στον Δεντάκη. Μαρκάρεται από δύο αντιπάλους. Γύρισε στον Πίτου Γκαρσία. Ξανά ο Δεντάκης. Η σέντρα μέσα στην περιοχή και φαγιά γκολ. 0-1. Πολύ νωρίς το παιχνίδι για τον Βόλο. Από τον Κώστα Ηλιόπουλο τον γκολ. Μόλις το τέταρτο λεπτό. Ακριβώς μετά την φάση για την οποία δημιουργήθηκαν για πέναλτι οι παίκτες του Βόλου. Έγινε η σέντρα. Ο Ηλιόπουλος ήταν στο σωστό σημείο μέσα στην περιοχή. Με αυτή την κεφαλιά δίνει πολύ νωρίς το προβάδισμα στο τέταρτο λεπτό. Στον πρωτοπόρο του βαθμολογικού πίνακα. Δεν κατάφερε ο Ματζάρης να κάνει κάτι. Περίλυπος. Εδώ ο σκόρερ. Και ξανά εδώ τον γκολ. Από την σέντρα του Δεντάκη μπήκε στην καρδιά της άμυνας τον Μάκαρα και ο Χατζής εκεί, αλλά δεν κατάφερε να το σταματήσει. Ο Ηλιόπουλος το 4 γράφει το Απόλλων Λάρισσας Βόλος 0-1. Τον πιέζουν δύο παίκτες του Βόλου. Ο Λούκας Ράμος για τον Χατζή. Νέο λάθος από τους παίκτες του Απόλλωνα. Ηλιόπουλος. Άφησε αριστερά για τον Μάτζη. Σε καλή θέση ο Μάτζης, το πλασέ μπλόκαρε ο Ματζάρης. Ευκαιρία για τον Βόλο να διπλασιάσει τα τερματά του στο 11. Μαρκολίνιο. Λουκάου. Αλλάζουν την μπάλα. Ευκαιρία. Απόκρουση. Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Στο 17. Αυτή ήταν η απάντηση. Και απομακρύνεται προσωρινά όμως, γιατί οι παίκτες του Απόλλωνα ξανακέρδισαν με τον Κουρτεσιώτη. Να δίνει στο Λούκας Πολέτο το shoot out. Φάουλ με τον Λούκας Πολέτο. Με μικρή σέντρα. Βγήκε ο Καραγκιολίδης. Έδιωξε. Δεν βρέθηκε κάποιος άλλος εκεί, όμως η μπάλα έφυγε εκτός περιοχής. Νέα σέντρα και φαλιά. Μεγάλη απόκριση του Καραγκιολίδη. Είναι offside όμως. Πολλοί παίκτες στα όρια της μεγάλης περιοχής. Ο Λούκας Πολέτο. Το σουτ μπλοκάρει ξανά ο Καραγκιολίδης. Νέα ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Από τους παίκτες του Απόλλωνα. Η παλιά που έγινε πήρε ο Ηλιόπουλος. Φεύγει τώρα μόνο οι παίκτες του Βόλου. Το πλασέ. Out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Από τον Ισπανό τον Κότο. Έφυγαν από τις κόντρες μόνοι τους δύο παίκτες του Βόλου. Ο Λούκας Ράμος του έκλεψε την μπάλα. Ο Ηλιόπουλος άφησε δεξιά για τον Κότο. Ο Ισπανός το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Η πρώτη τελική του Βόλου στο μάτς. Στο 61.
Αλλά στην πρώτη μπάλα πάντα υπάρχει μαρκάρισμα από τους παίκτες του Βόλου. Μαρκολίνο. Λούκας Πολέτο κρατάει. Το σουτ, γκολ! 1-1 από το Βραζιλιάνο. Ο Λούκας Πολέτο στο 69 σε μια ανύποπτη φάση φέρνει το ντέρμπι στα ίσια. Ο Πολέτο είδε δεξιά και αριστερά, είχε την ευκαιρία να το κάνει. Δεν τον μάρκαρε πάνω στο σουτ κάποιος. Ίσως οι περισσότεροι παίκτες του Βόλου περίμεναν σέντρα. Αυτός επέλεξε να κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ. Μπάλα πήγε δίπλα από το δεξί κάθο δοκάρι του Καραγκιολίδη. Στο 69 ο Απόλλων ισοφαρίζει το μάτς με τον Λούκας Πολέτο. Ισοφαρίζει τον γκολ του Ηλιόπουλου από το 4 και φυσικά τώρα αλλάζει εντελώς το παιχνίδι και μάλιστα σε μια φάση που ήταν πάρα πολύ flat, χωρίς ουσιαστικά ευκαιρίες, με ένα μόνο σου του Κότο να είναι απειλητικό υπέρ του Βόλου. Εδώ το πολύ ωραίο γκολ από τον Βραζιλιάνο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Καραγκιολίδης, πήγε πάρα πολύ πλάγια η μπάλα. 1-1 ο Απόλλων τον Βόλο. Και τώρα τα πάντα αρχίζουν από την αρχή. Το κοντρόλ που έκανε η μπάλα πήγε προς τα έξω. Το κόρνερ εκτελείται. Βγαίνει ο Μάτσαρας, έχασε την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για το Βόλο. Σε πλάγιο η αμυντική του. Ζητάνε πέναλτι οι παίκτες του Βόλου στο 74. Για να δούμε. Το κόρνερ εδώ. Στην πτώση του παίκτη μέσα στην περιοχή. Ίσως να είναι πέναλτι. Αυτή είναι καλύτερη ευκαιρία από αυτήν του Ισπανού του Κότου εδώ. Ναι, βέβαια, πέναλτι είναι. Τον τράβηξε ο αμυντικός, ο Καρατάσκιος, τον παίκτη του Βόλου. Ο Βόλος βγαίνει ξανά στην επίθεση μετά το 1-1. Δείχνει αυτός να παίρνει τα ενία. Στο μάτς το σουτ που έγινε μπλοκάρει εύκολα. Ο Ματζάρης με την μπάλα την έχασε έτσι κι αλλιώς. Καπαγέρο. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Μάντζης. Η σέντρα του Μάντζη. Κεφαλιά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν ήταν offside. Για τον Βόλο στο 80. Από τον διαιτητή. Στο Μαρκολίνο είναι κόκκινη. Γιατί είχε κάρτα ο Βραζιλιάνος. Τώρα κράτησε τον Πίτου Γκαρσία στο 85. Ο Απόλλων συνεχίζει με μειονέκτημα στο μάτς. Η πρώτη, θυμίζουμε, ήταν στην κοκορομαχία με τον Ισπανό, τον Κότο, στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ έβαλε το χέρι. Ο Πίτου Γκαρσία του αντιλήθηκε, έπεσε κάτω. Ο Φράγκο στη σέντρα. Πέντα. Πίτου Γκαρσία το σουτ, πάνω τα δοκάρια. Καλό το σουτ από τον Αργεντινό. Δεξιά στον Τεντάκι. Η σέντρα, κεφαλιά από το Μάντζι, μπλοκάρει εύκολα σχετικά ο Ματζάρης. Έδιωξαν οι παίκτες του Βόλου με τον Τεντάκι να φεύγει στην αντεπίθεση. Είναι 2-2 αυτή τη στιγμή. Είναι και ο Πίτου Γκαρσία δίπλα. Έρχεται ο Πέντα από αριστερά. Το σουτ απέκρουσε ο Ματζάρης. Έδιωξε ακόμα πιο μακριά σε πλάγιο. Τέλος. 1-1. Ο Απόλλων Λάρισσας και ο Βόλος μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις στο σημερινό παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Φιλιππούπολης, με τα γκολ του Ηλιόπουλου στο 4 και του Λούκας Πολέτο στο 69. Θα μείνει αυτό το 1-1. Θα διατηρηθεί διαφορά των μεταξύ τους 8 βαθμών που είχαν και πριν την έναρξη του αγώνα, με τον Βόλο να πάει στους 32 και τον Απόλλωνα στους 24. Επιστρέφουμε για λίγο στα στούντιο της Θεσσαλονίκης και ξανά μαζί.